Σήμερα έχουμε όπως σας είπε δύο στόχους. Το πρώτο είναι να ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση, τη μηχανική συναρμολόγηση του σασί με τα μοτέρ, τις ρόδες κτλ. Για να μην έχουμε ατυχήματα εδώ μέσα, όποιες τρύπες με τρυπάνε χρειαζόντουσαν, τις μετρήσεις και ούτω καθεξής έκανα εγώ. Έχω εργαλεία εδώ αν χρειαστεί κάτι παραπάνω και τρυπάνια και ιστορίες, ελπίζω να μην χρειαστεί κάτι. Ένα είναι η μηχανική συναρμολόγηση, ας πούμε να βάλουμε τα μοτέρ με τα καλώδια και τις ρόδες πάνω στο σασί, αυτό δεν είναι τίποτα. Η ομάδα που έχει αναλάβει τη συναρμολόγηση από την πλευρά δεν είναι εδώ. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς τα task από ό,τι βλέπω δεν έχουν. Τα task που αναθέσαμε την προηγούμενη φορά δεν είναι οριστικά. Έχω βάλει κάποια ίσχυση στο GitHub, θα τα δείτε, θα δούμε πώς θα γίνει ο διαμοιρασμός. Με βάση και τα της προηγούμενης εβδομάδας. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η συναρμολόγηση όμως, πρακτικά, αυτό εδώ θα είναι το σασί μας. Το κουτάκι είναι ίδιο με αυτό που σας έδειξε στο πρώτο μάθημα. Το πλαστικό κουτάκι με τις τρύπες του. Η συναρμολόγηση πρακτικά σημαίνει ότι θα βάλουμε τα στηρίγματα από κάτω για τα δύο τα μοτέρ, που το κάθε μοτέρ θα συνδέει ένα λάστιχο. Και πίσω θα βάλουμε ένα μπουλκάστρο, όπως λέγεται, που είναι μια μπηλιά μεταλλική. Μπορείτε μετά, άμα θέλετε, αλλά μετάξει να τα δείτε. Τα έχουμε εδώ πέρα βάλει πιο πολύ για να τα παρουσιάσουμε ωραία και στο βίντεο να μείνουν με ετικέτες το καθένα. Και θέλω να το δείτε μετάξει, όσοι ασχοληθείτε με τη συναρμολόγηση, να έχετε στο μυαλό σας από ποια μέρη αποτελείται το κομμάτι, το project. Μηχανικά, εξαρτήματα κτλ. Για να καταλάβετε πού θα εμπλακείτε. Να έχετε μια εικόνα στο μυαλό σας όσον αφορά στο hardware και μετά όταν έρθει να προγραμματίσει. Γιατί παίρνω εδώ για να βλέπω. Ωραία. Θα πάω από πίσω. Λοιπόν, όταν λοιπόν έρθει η ώρα να προγραμματίσετε, ό,τι είναι να προγραμματίσετε, είτε σε Arduino, είτε σε PHP, είτε στο οτιδήποτε, να ασχοληθείτε με αυτό και να ξέρετε ότι, ξέρω εγώ, προγραμματίζω ας πούμε στο Raspberry, που το Raspberry συνδέεται με ένα καλώδιο με αυτό, με ένα καλώδιο μετάλλο και παίρνει ρεύμα από εκεί και μπαίνει εκεί και κάνει αυτό και κάνει εκεί. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, το επόμενο πράγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι, αφού έρθει ο Δημοσθένης, όσοι ασχοληθείτε, η ομάδα, ο ένας από την ομάδα και τα άλλα τα παιδιά εδώ, που θα ασχοληθείτε με το προγραμματισμό στο PHP, όπως σας είπα, όπως τώρα θέλουμε να κάνουμε λίγες τράπεζες και δεν μας παρεξηγήσετε, επειδή η ομάδα που ανέλαβε το προγραμματισμό στο Raspberry την προηγούμενη εβδομάδα σε PHP, είναι αφενός πολλά άτομα. Αφετέρου, θέλουμε να υπάρχει και ένα πιο προγραμματικό background μέσα, ίσως κάνουμε κάποιες αναδιακατατάξεις της ομάδος. Έτσι, με πολλές παρεξηγήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Λοιπόν, θα σας τα παρουσιάσω, να τα δουν και οι απομακρυσμένοι, με τη σειρά από εδώ, θα τα δείτε κι εσείς. Όσοι θέλετε θα σηκωθείτε, θα έρχεστε έτσι λίγο από μακριά όμως για να μην μπαίνουμε μπροστά στις κάμερες. Και ό,τι απορία έχετε, τη λύνουμε. Και μετά θα μοιραστείτε όσοι είναι για τη συναρμολόγηση, για το κάθε τι, τα υλικά, εργαλεία, καλώδια, ιστορίες, αναλώσουμε ό,τι χρειαστείτε και θα το κάνουμε. Λοιπόν. Ένα αστερίσκο. Ναι. Όταν θα φτιάχνετε κράτηση, τώρα καλό να πάτε να το δείχνετε κοντά εδώ, θα δούμε, θα ζουμάρουμε κάπου. Γιατί αυτό θα το κρατήσουμε να το βάλουμε στο YouTube, έτσι. Μην το συναρμολογείτε κάπου εδώ πέρα. Η συναρμολόγηση θα γίνει η μηχανική συναρμολόγηση. Εντάξει, τώρα τα Arduino και να βάλει ένα σενσοράκι στη χειρότερη δεν μας πειράζει. Ό,τι να γίνει θα γίνει σε αυτά εδώ τα φρονία, μιας και καλώς μείναν εδώ. Έτσι, για να μπορούν να τα πάρουν οι κάμερες. Εντάξει. Τώρα, αν θέλετε να πάρετε ένα Arduino και να παίξετε στον υπολογιστή σας παραπέρα και να πάρετε τους sensors, δεν μας πειράζει. Αλλά ό,τι μπορεί να γίνει εδώ, ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο την παρουσίαση. Έχουμε πάρει 5 breadboard για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί σε αρκετές ομάδες, οπότε ό,τι χρειαστείτε μπορεί κάθε ομάδα να πάρει από ένα breadboard ενδεχομένως. Δεύτερον, μέσα στο κουτάκι, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρό αλλά χωράει αρκετά, ενδεχομένως θα χρειαστεί να συνδέσουμε τα σενσοράκια με καλώδια σκέτα για να γλιτώσουμε χώρο ενδεχομένως με το breadboard. Αλλά αν μας πέτσεψει χώρος, μπορούμε να συνδέσουμε τα σενσοράκια και τα καλώδια και με τα breadboard. Δεύτερον, κάποια σενσοράκια όπως τα sonar που είναι για να καταλαβαίνουν την απόσταση θα μπουν απ' έξω. Ενδεχομένως από πάνω, στο καπάκι, στην οροφή του. Οπότε εκεί θα μπορούσαμε και να τα βάλουμε έτσι. Απλά μπορούμε και απλά να κολλήσουμε και το. Γιατί τα breadboard έχουν ταινία διπλή όψη από πίσω, μπορούμε να κολλήσουμε και ένα breadboard επάνω, δύο, και να το βάλουμε εκεί πέρα. Απλά πράγματα, έτσι, για να μην πολυπαιδευόμαστε. Δεύτερον, έχουμε από την προηγούμενη φορά καλωδιάκια. Αρσενικά σε αρσενικά, πήραμε και αρσενικά σε θηλυκά και θηλυκά σε θηλυκά για να κάνουμε όλες τις μίξεις. Πήραμε αντιστασούλες για όπου χρειάζεται, για όποια σενσοράκια.
τις βάσεις για τα μοντέρ και το ball caster που είναι για τη βοηθητική ρόδα, για τη ρόδα για πίσω σας τόπα, οι ρόδες, τα μοντέρ, στην ουσία, να σας δείξω λίγο πώς θα γίνει η συνδεσμολογία. Δεν έχει σημασία που δεν θα ασχοληθείτε όλοι με αυτό, απλά έτσι να έχετε ξαναλέω την εικόνα. Όπως το μοντέρ θα μπει στη βάση εδώ, αυτό το κομμάτι της βάσης θα βιδωθεί στο από κάτω μέρος του σασί. Στην άκρη του μοτέρ με κάτι, δεν ξέρω ακριβώς πώς τα λένε, κάτι αρθρώσεις εδώ, θα βιδωθεί το λάστιχο, ένα λάστιχο σε κάθε μοτέρ. Λίγο πιο κάτω, Δημήτρη. Πιο κάτω. Ωραία. Όχι για το στέλνι, για τους έξω. Okay. Ωραία. Το ίδιο θα γίνει και για την άλλη μεριά, για το άλλο μοτέρ και για το άλλο λάστιχο. Έχουμε καλωδιάκια εδώ πέρα για τα μοτεράκια για να καταλήγουν μέσα στο motor controller. Το motor controller ήταν αποσυναρμολογημένο, αλλά επειδή πάλι και αυτό ήθελε κολλητήρια και ιστορίες, ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να θέλατε να τα κάνετε, αλλά το έκανα εγώ για να μην καεί κανένας και να μην έχουμε ατυχήματα πιο πολύ. Εντάξει. Αυτό εδώ είναι το motor controller της Adafruit, το οποίο για να μην κρίσει έχει εξαντληθεί παντού και στο εξωτερικό. Κατά τύχη τα βρήκαμε, το βρήκαμε μάλλον. Αυτό τι ιδιότητα έχει, αυτό μπορεί να πάρει μέχρι 4 brushless motors, όπως είναι αυτά έχουμε 2 εμείς, οπότε δεν έχουμε ανάγκη, και μέχρι 2 servo. Μπορεί να πάρει 2 servo, δεν έχουμε. Τελικά είχαμε πει να βάλουμε ένα servo με βραχίωνα και σόναρ, αλλά εφόσον καταλήξαμε και υπάρχει σχεδόν έτοιμο το υλικό για 3 σόναρ, ένα μπροστά, ένα στο ένα πλάι και ένα στο άλλο, θα παίξουμε με αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι, δεν χρειάζεται να κάνει πολλά φανταζή. Οπότε, τα σέρβο μας είναι άχρηστα. Την παραγγελία όμως την είχαμε κάνει. Μετά, αντί για τα brushless motors, το συγκεκριμένο έτσι για την ιστορία, μπορεί να δεχτεί και stepper motor, 2 stepper motor. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το καλό που έχει είναι ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει τροφοδοσία, όταν λέω να πάρει τροφοδοσία, την τροφοδοσία την οποία θα δώσει στα motor. Από 2 διαφορετικές πηγές. Η μία είναι από το Arduino, στο οποίο συνδέεται τα πακωτά, όπως όλα τα σύν. Αλλά αυτό δεν είναι ότι καλύτερο για τα μοτέρ, γιατί η USB δεν δίνει τόσο ρεύμα και τα μοτέρ τα συγκεκριμένα τραβάνε πολύ ρεύμα. Οπότε, μοιραία θα χρησιμοποιήσουμε την εξωτερική τροφοδοσία, γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρει και αυτό εδώ πέρα το μαραφετάκι για να το συνδέσουμε με μια 9V μπαταρία, η οποία και αυτή θα εξαντληθεί γρήγορα, αλλά τουλάχιστον για να κάνουμε τις δοκιμές μας είναι ότι πρέπει. Το Arduino δε, τα Arduino μάλλον, θα παίρνουν ρεύμα από το Raspberry και το Raspberry με τη σειρά του θα παίρνει από τα power banks. Έχουμε power banks εδώ, 3, το ένα φορτίζει τώρα. Ωραία, θα δούμε πώς θα τα συνδέσουμε. Ωραία, τα οποία βγάζουν μια micro USB και συνδέονται στο Raspberry. Λοιπόν, τι άλλο. Α, ναι, ένα τελευταίο. Έχουμε 2 άλλα αντικείμενα εδώ πέρα, τα οποία, παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα παιδιά που μας το προτείνανε, νομίζω δεν είναι εδώ σήμερα. Είναι 2 current sensor, όπως λέγονται. Είναι δηλαδή 2 αισθητήρες που αντιλαμβάνονται το αμπερόμετρο. Ναι, ωραία. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς θα συνδεθούν και πώς θα δουλέψουν σε συνδυασμό με το motor controller. Απλώς όταν παιδιά, αυτό είναι ένα αμπερόμετρο και παίρνει σε εσά. Ναι. Ένας. Θα μιλήσει πρώτα εσύ, μετά εσύ. Ουσιαστικά ένα αμπερόμετρο. Ναι. Την ώρα που το μοτέρ, άμα κάποια ρόδα βρεθεί στον αέρα, επειδή δεν θα έχει τριβή καθόλου, οπότε δεν θα τραβάει ρεύμα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πλέον, δηλαδή δεν θα τραβήξει ρεύμα πάνω από μια στάθμη, θα το πούμε εμείς, θα καταλάβουμε ότι η ρόδα είναι στον αέρα, έχει κουμπάρει, έχει πέσει το πλάι, κάτι τέτοιο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Όταν λέμε σε σειρά, τα μοτέρ, να υποθέσω, δεν θα συνδεθούν και τα 2 τους σύρματα και οι 2 πόλοι πάνω στο motor controller. Το ένα θα συνδεθεί απευθείας και το άλλο θα γίνεται bypass μας από εδώ. Σε σειρά με το μοτέρ, ωραία. Το καλό του μοτέρ. Πες μας. Η ιδέα ήταν από εδώ. Η δικιά σου. Ωραία. Ναι, τίτλο, αυτό. Πόσο τέτοιο πήραμε. 2. Ένα για κάθε μοτέρ. Όπως πηγαίνει στο μοτέρ το SIM, θα περνάει ανάμεσα από αυτό. Αυτό δεν επηρεάζει την τάση του ρεύματος αυτό ή τα ΑΠΕΡ. Ωραία, άρα θα είναι σαν να πρόκειται στο καλωδίο. Και υποθέτω ότι και αυτό θα συνδέεται με κάποιο καλωδιάκι με το Arduino για να το. Ναι, στην άλλη πόρτα. Ωραία, εντάξει, αυτά.
Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνουμε. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι εδώ έχουμε πάρει τρία sonar που δεν είχαμε. Γιατί τα άλλα που είχαμε ήταν δικά μου. Και εκτός από τους sensors θερμοκρασίας, φωτός και μεθανίου, έχουμε πάρει και έναν ωραίοτατο σένσορα μέτρησης μονοξυδίου του άνθρακα. Αυτό τώρα γιατί σας το λέω. Γιατί πολύ απλά υποτίθεται ότι το αυτοκινητάκι, θα, εκτός από την όλη ιστορία που θα κάνουμε για να κινείται και να ελέγχει την κίνηση και να κινείται και αυτόνομα και να χαρτογραφεί, θέλουμε και να είναι και ένας μικρός κινητός μετεωρολογικός ή αν το θέλει περιβαλλοντολογικός σταθμός. Οπότε να παίρνει κάποιες μετρήσεις σχετικά με τον αέρα, την ποιότητά του, τη θερμοκρασία του, ξέρω εγώ, άντε και το φως. Ό,τι από αυτούς τους sensors μπορούμε να βάλουμε, δεν είναι υποχρεωτικό να τους βάλουμε όλους. Εμείς έχουμε μια πληθώρα, συγγνώμη. Ό,τι από αυτούς μπορέσουμε να βάλουμε, το λέω το μπορέσουμε γιατί πολύ απλά τα Arduino, θα έχουμε ήδη δύο. Θα χρησιμοποιήσουμε αρκετές πόρτες από αυτά. Μπορεί να μην μας φτάσουν για να βάλουμε. Δεν είναι να βάλουμε και τρίτο Arduino. Ούτε να κάνουμε πατέντες και παραπατεντών για να επεκτείνουμε πόρτες, shield άλλα δεν έχουμε, οπότε και το shield motor ας πούμε που έχουμε δεν έχει επέκταση για να μπει άλλο shield από πάνω, δεν την έχουμε πάρει με επέκταση την πλακέτα. Οπότε γι' αυτό ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι μας περισσέψει. Ακούω. Απλά το εισιτήριο του μονοξυδίου για να μετρήσει θέλει να κάνει παχνονόμηση. Για να κάνει παχνονόμηση μονοξυδίου πρέπει να έχει πρότυπο αέριο. Αυτό δεν το ξέρω. Όπως, αν όχι βαθμονόμηση, σίγουρα θέλει προθέρμανση ο αισθητήρας στη... του μεθανίου. Οι τιμές που θα παίρνεις για να τις χρησιμοποιήσεις και να βάλεις ένα νούμερο μονοξυδίου, πρέπει να βαθμονομήσεις. Το πάμε πίσω από μια εξάρτηση. Μπορείς να σε παρακαλώ να πας εκεί πάνω να το εξηγήσεις λίγο. Γιατί θα πρέπει να τα καταγράψουμε, οπότε θέλουμε να καταγράψουμε και τα προβλήματα για να έχουμε τα κλείσει. Ό,τι τεχνογνωσία υπάρχει είναι καλό. Θα σου πω εγώ που είσαι στο κέντρο. Εδώ έλεγα, να σε παίρνει και η μία κάμερα. Πού κοιτάω, εδώ πέρα. Και δύο εδώ. Απλά αυτό εδώ πέρα είναι ένα αισθητήρα μονοξυδίου. Όπου στην ουσία θέλει να πάρει δύο τιμέ. Μία, δύο, αν μπορεί, στι ακραίε τιμέ. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου συγκέντρωση. Τα έχουμε τιμογραφήσει. Τα παίρνει τώρα και ακριβώς με τα χαρτάκια και θα τα βάλω, πάνω στο GitHub σε αρχείο text, Δημήτρη. Ένα κειμενάκι του τι συνδέεται με τι και πάνω κάτω και θα το προχωρήσουμε. Τώρα τι θέλω. Θέλω να καθίσετε πάλι λίγο στη θέση σας και η ομάδα λοιπόν που θα ασχοληθεί σήμερα με τη συναρμολόγηση να μου πει τα ονόματά της και τα γύρω στο GitHub, να τα καταγράψω χιλέας. Έλα. Πόνιμο και γύρω στο GitHub. Λέει ομάδα 1 ρε παιδί μου, αλφα. Ωραία, και σε αυτή την ομάδα θα βάλεις, ξέρω εγώ, το εξαιρετικό. Είναι κάθε, δίπλα δεξιά αριστερά. Τα δείχνω και από κοντά. Τι θέλω να κάνετε. Απλώς μπαίνεις γάμπερα μπροστά. Ένα Arduino με το σόναρ εδώ πέρα το παιδί μου είναι. Περίμενε ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, γιατί να κάθω διάλειο ρε Δημήτρη. Ωραία. Εδώ είναι, breadboard, σόναρ. Λοιπόν, πιάστε τα χέρια. Ξεκινήστε. Λοιπόν, το κάθε μοτεράκι έχει δύο υποδοχές. Βάζουμε τις βιδούλες, θα σας δώσω κατσαβίδι. Δύο... Το έχω μείνει. Ωραία, πάρτε τα. Μην αγώνεσαι. Κάτσε να περάσω εγώ να κάνω λίγο γραφή. Γράφει τώρα. Θέλω να κάνω βαϊμουδιά να περάσει τα πόδια. Το όνομα σου είναι Χάλης, Ηλίας εγώ. Γιώργος. Με θεωρείς θέλουμε να κάνουμε. Δημήτρη, σκολτήρ μαζί σου, θα κάνουμε δουλειά με τα θερμοστολόμα. Έχουμε δουλέψει σκολτήρ, ξέρουμε να το δουλεύουμε, είμαστε ηλεκτρονικοί είμαστε. Ωραία, απλά δεν θέλω να καείτε. Τι ακριβώς, κάθε μέρα κολλάμε τώρα. Και να κάνουμε τι έγινε, εντάξει, δεν την κοτζίζει. Γιατί? Έχουν καεί πολλές φορές. Θα σου κάνω καταγγελία μας. Θέλω να βάλετε και θερμοσυστελόμενο όμως για να μονωθούν. Να μην βάζουμε κανείς. Εντάξει, σίγουρα. Ορίστε, τρόμπα, κολλητήρι. Εντάξει, πεσμένος. Ρεύμα έχει εκεί. Εντάξει, εντάξει. Στην άκρη. Ό,τι άλλο θέλετε. Πάντα βγάλετε. Ναι, γι' αυτό είναι και αυτά τα θέματα που δεν θέλουν. Θέλει πολύ προσοχή. Θα φέρουμε μια δοσκή, να το κουλάμε πάνω.
Δεν μην έχω, δεν το βάζω ακόμα. Όταν είναι η στιγμή, θα το βάλω. Πολύ προσεκτικά, παιδιά, στο πολιτήριο. Η βάση είναι επιφάνη. Ακόμα δεν κολλάμε. Έλα να σου δώσω για το σόναρ. Δεν χρειάζεται ποτέ. Τα έχει τρυπήσει για να βάλει τις ρόδες μάλλον τα μοντέρ, τα σβάσια τα μοντέρ. Και τώρα θα, κάπου θα το κεντράρουμε. Πίσω το πολύ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα είμαι και εκεί γιατί εντάξει, σήμερα να τελειώσει. Ναι, ναι. Αχιλλέα, στα σόναρ βάλε και βαμβακάρις. Θα είναι σε δύο ομάδες. Βάλε τα βασικά σου σειρά. Σε αυτό θα μπουν αποστάτες. Γι' αυτό μάλλον το έχει μέτρος. Α, εδώ. Όχι, εδώ θα πάμε δύο ματέρ. Από πίσω στο πισινό. Δεν είναι τίποτα ακριβώ. Το βλέπω ότι είναι ακριβώ. Τι είχε κανονικά εδώ. Το τρύπε στι ίδιε μεριέ. Τι είχε κανονικά εδώ. 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 Δεν είναι αυτό που 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 είναι. Ποιος θα ασχοληθεί από εσάς με τα δεδομένα, με το σκέτς που έχει να κάνει με θερμόμετρα, φώτα, μεθάνια και τέτοια. Θα το σκέτς πρώτα πάνω στο μοντέρ. Τελευταία πρέπει να πει. Είναι ήδη και απομακρυσμένοι. Να στέλνουν. Και οι απομακρυσμένοι να μας πούνε που θέλουν. Τώρα στην κατασκευή δεν μπορούν να συμμετέχουν μηδέν. Υπάρχει και ροβελά. Αυτά είναι να βάλουμε και τα άλλα. Μπορεί να βάλεις τη ροδέλα στη πίδα. Τη ροδέλα τη βάζεις στη πίδα. Στο κεφάλι της πίδας. Λοιπόν, εσείς που έχετε μείνει τώρα, εσείς που έχετε μείνει τώρα, εδώ τώρα λοιπόν θέλω να κάνετε με τις ομάδες. Και πρέπει να βάλεις και ενδιάμεσα να μπει και το τέτοιο. Εντάξει, το κόβεις και το συν το κόβεις. Για τα δύο. Για τα δύο. Θα συνεργαστείτε με τους άλλους τώρα να κάνετε το κόρυγα λίγο. Θα πω να σήμερα να τα βίντεο. Οπότε δεν περνάει. Δεν περνάει, αλλά εντάξει, με το σφίξιμο θα πάει. Οπότε το βάζω, έτσι. Ναι, ναι, καλά. Για να σου πω τι κάνει έτσι. Είναι sin out ground. Το out είναι στην εντολή στο τέπεδο, δεν είναι. Το θέμα είναι, από την άλλη μεριά που έχει τα γιώτα sin, γιώτα πλήν, είναι. Από εκεί μετράς. Το sin. Και αυτό εδώ. Για να πάρει, πώς θέλει το... για να πάρει την αιτία, εντάξει. Έχει κολληθεί καλά, γιατί αυτό δεν είναι καλά. Θα πει μόνο αυτό. Εδώ να, καλά. Έτσι να. Ψυχρικόλης. Όχι, δεν έχει πιάσει. Λοιπόν, εσείς εδώ είστε, θα ασχοληθείτε λοιπόν το... ποιο είναι αυτό, με το 5. Ονόματα στο 1.000, το 5 είναι αυτό. Και έχουμε μείνει. Μην γυρίζετε τα μέσα. Θέλω να τερματίσει για να το αναπτύσσω ξανά. Μπορεί κάποιος από εσά να το ξέρει. Παίρνω τα τέτοια. Ξεκινάμε. Βάλε αποστάσεις αυτό το πέρα. Να στήσουμε και ένα με το τσιπιδό μου. Κρατάμε στο περό. Να σημαδεί. Αυτές είναι αλουμίκους, βίδες. Αυτές είναι για καρτά, αυτές είναι οι κοντές είναι για καρτά να δώσουν πάνω στο... Α, στο μοντέρ. Yeah, that's what this is.
Όσοι δεν έχετε τάσκη, αν δεν περάτε πάνω στην ειδήσου, αυτή η τιμή. Θα βάλουμε και στις τέσσερις. Θα βάλεις την άλλη, με δύο θα πιάσει, δεν έχει πρόβλημα. Και ούτε αυτή θα έχει. Τι μέσα, μία-δύο θα πάρουν και θα μια χαρά στα... Μια χαρά θα είναι. Καθόλου άσχημα. Δεν έχει πρόβλημα. Βίδωσα, κάτι σαν κουνιέται προς πίσω και δεν σταθερό. Και πολύ πολύ θα πρέπει να πάρουν και μακριά βίδα για να βγουν πιο ψηλά. Α, να βάλουν και μακριά βίδα σαν τρία βουλευτή. Δεν θέλουμε πολύ ψηλά από αυτά. Είναι στην πλαγία εδώ και μπορεί. Έχει πιάσει το πλαστικό, άμα έχει δώσει το πλαστικό. Ναι, έχει πιάσει. Ας πω στο στενή. Αυτό εδώ θέλει άλλη μία. Να βάλουμε άλλη μία εδώ, ε. Εκεί που έχει περιθώριο να σφίξει. Η τρίφηση άλλη σου κάνει να βρεθεί το καλώδιο. Α, οπότε δεν έχει ανοίξει μόνο εδώ. Και είναι και το δύσκολο. Απλά το 4 είναι σπάει. Εντάξει τώρα, δεν θα είναι τόσο τέλειο. Τι λες να φορώ να κάνω κάτω. Δεν κολλάς τα... Το τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Βρίζουμε κιόλας. Όχι. Αυτό εδώ που έχει δει, έχει κολληθεί. Θέλω να δω πού είναι όπως θα γίνει η ρόδα, γιατί είναι μεγάλη η ρόδα γι' αυτό. Θα είναι, μπορεί να είναι ψηλά. Η κόλληση θα το βάλω μια και καλή. Και με βίδα κατευθείαν το κρατήσει από το πλαστικό μας. Το βίδα, εσύ. Έχω και εγώ μάτσι με δεκάρα εκεί. Δεν θέλει κασαβίδι, πετσάκι θέλει. Είμαι ήδη από το τσίπιδο, αν μπορείς. Πεντσάκι με το τσίπιδο τι έχεις. Πεντσάκι μισό. Το αυτό καλύτερα γιατί... Δεν έχει βόλτες αυτό. Σημαντικά. Και μετά θα βιδωθεί αφού τρεπίζουν. Πάει αυτό που είναι πιο μεγάλο. Το, ναι, ναι, και εγώ λίγο θα είμαστε. Πρέπει να βιδωθεί εδώ πρώτα. Μόνο αυτό βάζει. Όχι, πρέπει να περάσει το τρίπε. Της βάσης του. Πρέπει να βιδωθεί στη βάση του πάνω εδώ και μετά να βάζει. Κόφτο. Κόφτο. Έκανε λάθος. Πρέπει να βάλεις βιβλιοθήκη. Να ξεκινήσουμε να δούμε πώς να κατεβάσουμε την βιβλιοθήκη, να κάνετε πλέον τον κώδικα. Το πάμε να το κάνουμε. Πάρτε ένα Arduino. Πάρτε και το σχέδιο, πάρτε και αυτό. Πάρτε και το μοτοφόρο, λέτε. Δεν είναι εδώ. Δεν μένεις αυτό επάνω. Δεν συνδεύει τίποτα, μόνο από τέρα θα μπορεί. Τα ονόματα είπα ότι είναι πιο Θυμάται, αυτό πώς θα σταθεροποιηθούν, δεν μπαίνουν πλέον πάνω στο Arduino, αυτά. Πού θα μπαίνουν, αυτά. Ναι, αλλά πού θα τα βάλεις, επειδή θα μπει το τέτοιο πάνω, το σύλλο. Επειδή θα μπει το σύλλο πάνω. Γιώργο, αυτά θα μπουν σε κάποιο breadboard, λογικά. Κάποιο τύπου breadboard, οπότε, κάπου δεν θα μπει το σύλλο πάνω. Όχι, 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 όχι. Οπότε, αν δεν μπει στο σύλλο, ίσως το βάλω. Ναι, αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάτι άλλο με καλωδιάκι. Κράτα το ένα από το σύλλο, πάρε μετά το άλλο με το σύλλο.
Για να δοκιμάσω το. Δεν θα βγουν πάνω στο. Αναγκαστικά θέλω. Εγώ για να το δουλέψω θέλω αναγκαστικά και το. Το στο σύλλογο. Όχι τώρα, Γιώργο, εμείς δεν το δουλέψω. Όχι ακόμα. Εντάξει, θα κάνω κάποια στιγμή. Ναι, εννοείται. Θέλω να πιάσω λίγο παξιμάδι, μπορείς να βγει από μέσα. Να επιδοθούν τα δύο μοντεράκια πάνω στις βάσεις αυτές εδώ. Να κολλήσουμε αυτά τώρα, άμα είναι. Τώρα είναι. Την πει, την κόρα του. Βάτε μου και πέμπω στο τέλο μου να είμαστε καλυμμένοι. Να βάλουμε λίγο νεράκι στο μάτι στα ρητή και κουδρικά είναι η νιάντα τάσκες. Δεν έχεις μικρό αυτό το μικρό, δεν πειράζει. Όχι, δεν έχεις εδώ. Συμμετέχοντας αλλά και τρομολογημένος, η επόμενη συνάντησή μας θα είναι 21 Τετάρτου. Δηλαδή, εγώ την Τρίτη μετά το Πάσχα. Για να ασχοληθείς. Αλλά την άλλη. Εντάξει. Μπορούμε όλοι, ίδια ώρα, να δημιουργήσουμε αυτά τα δάση που έχουμε. Πίσω, εδώ τα το έχουν ακούσει, αν το έχουν ακούσει, μπορείς να τους το έχουν αφέρει. Είναι διαγνώσεις, έτσι, εμείς δεν θα κάνουμε ένα αποτελεσμένο παρά μόνο αν κάποιος δεν μπορεί. Διότι όπως βλέπετε, έχει πια δουλειά με το χέρι. Τα πιθάκια, τα ζυγόδες κτλ. Μόλις τελειώσει αυτό, θα δώσουμε το σύστημα με τα μοντέρ στην ομάδα που θα ασχοληθεί με το Arduino που θα συνδέσει πάνω. Το νερό αυτό είναι για εκεί, έριξες. Δεν χρειάζεται. Το νερό. Και που θα παρακολουθεί την ταχύτητα με σχολιασμό όσο μετακινήθηκε με κάτι άλλο. Μετά, η ίδια ομάδα έχει μολάβει να ασχοληθεί και με το αυτό νερό. Η ίδια ομάδα έχει μολάβει να ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι που θα παίρνει δεδομένα πόσο μετακινήθηκε το κομμάτι. Αυτό είναι το τελευταίο τάσκ, το 9. 1-3 και 1-1. Μετά υπάρχει το τρίτο τάσκ που θα το πίσω. Που έχει να κάνει με τα σόνα. Καταλαβαίνει είναι την κίνηση που βρίσκεται και τα εμπόδια για να τα αποφέρει. Και εδώ δύο ομάδες. Πλαστικές μύτες, για να το βάλεις να την όπου κολλάζει, χαλάνε όλες τα 9 μύτες τους. Τρία και για μια φορά. Αυτό γενικά λιώνει μύτες. Πρέπει να δείτε και τα δεδομένα από τον Ράσπερι, του όπα σταμάτα, πήγαινε πίσω, άλλαξε, κάνε δείξεις. Μετά, το 5, είναι η ομάδα εδώ πέρα που ασχολείται με το πόδι που βρίσκεται στο Raspberry και συνδυάζει τα δεδομένα από το ένα πριν το άλλο από τα σόνα και ανάλογα δίνει εντολές στο μοτέρ. Και το μοτέρ δέχεται, έτσι. Ποια είναι τα δύο Arduino? Ναι, ένα Arduino θα συνδέεται με τα μοτέρ μόνο και ένα άλλο Arduino θα συνδέεται με τα σόνα και ίσως και με κάποιους ακόμα αισθητήρες. Αυτό είναι το Task 5. Το 6 είναι η αρμολόγηση. Το 7 είναι κάποιος να τραβάει βίντεο που θα γραφήσει, θα τραβάμε βίντεο. Αλλά θα τραβήσουμε καμιά φωτογραφία, θα τραβήσουμε βίντεο και θα θέσουμε να το βάλουμε να λειτουργεί. Το 8 είναι, ορίστε, γιατί ο στήριος βαρέθηκε. Το 8 είναι το... Σταμάτησε εδώ γιατί δεν έχεις ζεστά το κολλητήρα ακόμα. Όχι, δεν έχεις ζεστά το κολλητήρα ακόμα. Τώρα τα συναγωγούμε, ξεκινήστε λοιπόν. Κάντε ό,τι θέλετε. Από την ώρα θα από κάτω σκέφτηκα πώς το λέτε. Να μπαίνει η κόμμα. Με το στόμα να λέτε. Όχι, πάνω από το download. Έχει πιο μάπα κολλητήρι και κολλητήρι και με μπαλονέκια. Ποιος είπατε αυτή με την πρώτα. Ωραία, ωραία. Το ξέρω. Γιατί είμαστε τρέχοι στο ΑΣ. Υπάρχει πρόγραμμα. Όχι, έλυσε. Αλλά κύριε,
Θέλουμε να το βάλουμε μετά. Ναι, αφού δεν έχουμε κλείσει. Και αν η κάμερα, το κρύβουμε τα χέρια μας. Με αυτό το κολλητέρ και την κόλληση. Εντάξει, κόλλησε. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, πρόβλημα έχω να τζέσει. Και τι να κολλήσουμε τώρα αυτό. Ηλεκτρονικός. Μπορεί, εμείς το πήραμε για το σουγκαράκι. Κωνσταντίνα, εσύ αποφασώνεις να πεις. Όχι ακόμα. Όταν αποφασώνεις, πρέπει να κλείσεις και το σουγκαράκι. Βασικά, και την πολιτερία, αλλά και η κόλληση. Δεν έχετε κάτι μαζί σας, ε. Η μόνη μέρα που δεν έφερα να μπορέσεις να ξέρω να κάνω τους κατασκευή. Θα το κολλητήρουν εκεί τώρα. Πώς η κόλληση δεν πρέπει να μου δει. Τι και λίγο στραβά τώρα. Έχεις κάτι άλλο. Έχει καλό είναι. Έχει καλά κόλληση. Λες αν κόλληση. Αυτό που θα πάει τώρα ενδιάμεσα. Αυτό τώρα τι είναι. Αυτό εδώ. Μάλλον καλό ότι πάμε στο μοτέρ για να δώσουμε ρεύμα στο μοτέρ. Το μοτέρ θα το καλό της συνδεθεί με τον Arduino για να παίρνει ρεύμα. Αυτό τι γίνεται. Το ένα, ο ένας πόλος πάει στη... στο κάνει τελικά τον αυτό που έχουμε. Ο άλλος πρέπει να περάσει από εδώ. Και γίνει αυτό το πράγμα. Σε σειρά, ναι, για να μετράει. Οπότε τι γίνεται, αυτό είναι για παρεμβάλλει και μετράει το ρεύμα. Μετράει απλά το ρεύμα. Και μέσα από το πέρα, σου μετατρέπει το ρεύμα σε αναλογική τάση. Οπότε ξέρει. Ναι, απλά το αυτό κάπου. Ναι, ναι. Απλώς το άγγιο να το πάρει και η κάμερα. Α, πάρει το δεύτερο, το πάρει το δεύτερο. Εντάξει. Βάλτε το ένα. Να το πάρουμε εξής ναι. Κοντές, έτσι. Ναι. Φύγε. Ναι, αυτό είναι η ροδία. Τι θέλω να το καθαρίσω. Εδώ στην κεφαλή του. Θα σε μπουνάλι μεριά, άμα χρειαστεί, πρέπει το ξεμάρι για να σφίξει. Δεν μπορεί να πάει το ξεμάρι, γιατί είναι το μοτέρο. Έτσι, οπότε δεν έχει πιθανό. Ενώ εδώ βάλαμε την κάτω μεριά για να σφίξει το πλαστικό. Απ' την άλλη, την άλλη. Για κάτι λίγο. Αφού μου το έχουμε τρέξει μια φορά, κατά το δεύτερο reboot. Πώς λέτε, να σπίτει. Διότι κάνουμε ένα πρώτο αυτό. Δεν ταιριάζουν οι δεν πάει στο άλλο. Α, και είναι στάνταρ αυτό. Για στρίψε το γύρω-γύρω, μήπως το έχει τρυπήσει. Και αν το είχε... το βάλαμε ανάποδα. Μου φαίνεται και το άλλο αυτό. Δεν θα το έχει βάλει μόνο έχουμε άλλα ανάποδα. Να σου, να σου. Πώς θα πηγαίνουμε. Α, είναι κάτσε εδώ. Ένα από τέσσερις πρέπει να βγει. Ποιος είναι ο Bob Client, εσύ. Οι άλλες δύο έχουν πάνω. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε ένα για το κάθε μοτέρ τέτοια μπερόμετα. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο Bob Client. Γιατί μπορεί... Κοντιτήρι είμαστε οκ. Κάτσε. Mapping είναι αυτό που θα δίνει το στίγμα, ότι προχώρησα 5 μέτρα και ντρέπομαι 80 χιλιόμετρα. Σκάουτ πέντε σέβη να το κόψουμε. Αυτό είναι το πλέον μάπι.
Εμένα το που χρησιμεύει. Για αυτό να το καθαρίσω. Η απεικόνηση που λέω εγώ, η βίζω όλοι οι ανθρώποι. Είναι free γι' αυτό. Και να μην έχει πιάσει την επαφή. Για να μα το πει, είναι άλλο το 10. Γι' αυτό δεν είναι. Θα το αυτό είναι μονοτικό. Αυτό είναι ένα υλικό που το, όταν το θερμάνει, μικραίνει σε διάμετρο. Οπότε είναι και μονοτικό. Και καλύπτει οτιδήποτε. Δεν παίρνει στο νερό εσύ κι αυτό. Μπορεί να τσουλάει έξω να πει τσουλάει και όλο. Θα μπορούσε να τα βάλει και μέσα τα μοτέρ. Να ξέχουν από εδώ το πλάι. Αν θα είχαν χώρο μέσα. Αυτά θα πρέπει να μπουν μέσα στο. Πρέπει να δούμε τώρα το πλάι. Μέσα από αποστάσεις. Δεν θα τα νοστούμε. Ακριβώς, εντάξει, θα το κάνουμε οριακά. Έτσι, θα στραβώσουμε. Θα στραβώσουμε το λαμπάκι, θα πείσουμε. Κάνε, ανοίξε το κάμπερ, λίγο. Βάλε, μόνο το πηγαίνει κάρβα. Το τρώγεται μονόπατα το λάστιχο. Λοιπόν, κάνε το τούλς. Εγώ μην πει τώρα το τέτοιο. Μην φυγεί. Μην κοπεί. Μην κοπεί το λαμπάκι. Το έξω-έξω. Ναι, ρε, αυτό το ήξερα. Κανονικά δεν θέλει θερμοκόλληση τώρα. Προσπαθέ. Προς τα εκεί πρέπει να είναι, προς τα έξω ή προς τα μέσα τα καλώδια. Θα πάνε, περάσουν από τα έξω. Ναι, εντάξει, απλά ότι χωράει. Τώρα αυτό εδώ πέρα, ωραίο αλφάντια πάνω αυτό. Δεν πέρα, δεν πέρα. Ξεκινάμε με το ένα, να περάσουμε τα καλώδια με είναι. Αυτό τώρα εδώ θέλει παραπάνω αν δείχνω. Θα να το κλείτε να χωρίσουμε τα δύο. Σουβλί, κάτω. Έχει τρυπάνω όμως με το Δημήτρης. Αν ανοίξει το ίδιο για να χωρίσουμε τα δύο από το ένα. Το μπέρ είναι το ένα δισεύτερη το Arduino ή να το μπέρ σε αλήθεια. Άνοιξε το. Δεν άνοιξε. Δεν μπαίνω. Κάτι και πολλά όμως. Έχει κάνει μια τρεπούλα εδώ που θα περάσει τα καλώδια. Τι φταίει. Α, ναι, να περάσει τα καλώδια. Και έχει κάνει και κάτι άλλο που δεν ξέρω. Ξέχασε τα καλώδια. Θα το τρεπίσω εγώ μετά. Και εδώ θέλει. Το θέμα είναι τα καλώδια να περάσουν εδώ. Δεν το βάλε το boiler caster. Το βάλε στην ίδια πλευρά που είναι τα μοντέρ. Φέρε το τρυπανάκι πάνω. Όχι, το τρυπανάκι το κάνω εγώ. Και εμείς τα κάνουμε. Και δεν κάτω πώς το ξεκίνησες τώρα. Αν θέλουν να συναντηθήσω κάποιον από το μακρυσμένο καλαθήκο, ναι. Αλλά όχι τρεις. Ένα. Δεν μπορεί να 15 άτομα να είναι το άπλα από την ένα. Απλώς να βάλουμε τις σειρές, να δούμε πόσο ψηλά σηκώνεται και να βάλουμε τους αδόλους αποστάτες. Πάμε σε φωτογραφίες. Α, ναι, σωστό. Να βάλουμε τον αμοτέρ και τα δύο πρέπει να βγουν για να τα δούμε. Να δούμε τη ρόδα. Οι ρόδες που σε τι ύψος πατάνε για να βάλουμε αναλόγως πόσο αποστάτες θα χρειαστούμε. Ένα, δύο.
Α, αυτό και πιο έξω. Πού είναι το άλλο, το... Αυτό τα βιδάκια εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Μπράβο, μπράβο. Έτσι πρόχειρο, θέλω να το βάλω κάθε. Μου το βγάζει εδώ. Αυτό πάει από έξω, Μαρία. Αυτό πάει πάνω για γυρώτα. Δεν έχει και κάτι άλλο. Και το πάει εδώ πέρα. Αλλά θέλει ξέρω να το δω. Να τους δείξει εκεί, πολλά τα νεκρά. Δείξει και το παιδιά. Κάτι λίγο να παίρνει. Να σου πω, να τους δείξει. Μπορείς κάποια στιγμή να κάνεις ένα γρήγορο να πάρεις πέρα από τα μοτέρ. Παιδιά, κάντε μια παύση. Εντάξει, είναι δύο μοτέρ, θα βάλουμε τώρα και θα... Ναι, και εσύ είναι πάνω. Άμα κάνεις τα αρκά, δεν την βλέπεις, θα το κάνει, αλλά θα τους δείξει binary. Αλλά πριν να θυμάστε, όταν μας έδειξε το PTY και τα λοιπά, μας έδειξε 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ναι. Οπότε είναι το ρο, το οποίο που στέλνει είναι... Πώς σταθεροποιείται αυτό? Δεν σταθεροποιείται. Τώρα είναι ένα σημαντικό το σχέδιο. Που τα πηγαίνει προς πίσω, να αλλάξει. Αυτό κάνει. Βασικά μόνο το ένα, ούτε καν να αλλάξει. Τώρα φαντάζεσαι ότι πρέπει να το τροποκόψει. Πισελέρ φοράει. Τώρα πρέπει να το τροποκόψει και να δουλεύουν αφενός και τα δύο. Και το λοιπόν. Και τα δύο μαζί πίσω, ένα πρόσφαλο πίσω, αντιδιαμετρικά. Θέλει κι άλλη σύξη, μα το σύξη τις δύο. Για δες και την άλλη. Νομίζω, για κοιτάξτε. Κοιτάξτε, θα το δούμε μετά στο τέλος. Κάτσε γιατί μπορεί, από εδώ να έχουμε πρόβλημα. Θα ήθελα να είχα λάβει ο Σιάννης. Αυτή τη στιγμή παίρνει την απόσταση από σένα. Είσαι στα 84 προσόντα. Οπότε μικραίνει. Μετά πάει, εδώ πέρα πάει, δίνουμε το left. Άμα κλείσουμε και το left. Right. Άμα κλείσουμε και το right, πάει back. Και αυτό πάλι το πίσω. Και θέλω να πείτε και στην ομάδα που πίσω σας που θα παίρνει τα δομένα πώς θα βγαίνουν τα δομένα, πώς θα βγαίνουν τα δομένα, πώς θα βγαίνουν τα δομένα. Όχι, κάνω το κάτσε, μην κάνω το κάτσε. Τώρα πώς βλέπουμε να το φέρουμε. Θέλετε να σπέρνετε, θα βγάζει τον άλλο πάει, πάνω από όπως θα αυτό έχει πάει, νομίζω, εντάξει. Και αφήστε με τους άλλους πώς θα σας δίνουν. Εσύ. Εσύ. Είναι λίγο καλύτερο. Εντάξει, καλά. Εντάξει, το ζήσουμε να το κάνουμε και μετά, να πιάσουμε στην αναλόγηση.
εκεί. Πριν παίρνει 8 τώρα το βάλα για αυτό το οπότε για καφέ συνέχεια δεν θέλει μπάφερ. Και εκείνο μετά θα γίνει ο Σοκράτης έξω. Κατσαμπέκα θα πιάνω γιατί μου λένε κατά. Παιδικά καλέ. Όχι, έχω και ένα πλάκα σου κάνω. Πλάκα σου κάνω. Πάμε προς βάλεις και δεν μ' αρέσει. Πλάκα κάνει. Εγώ είμαι μάστορας. Έλα, παίξεις πλάκα σου κάνω. Μου λέει ότι έχω παιδικά εργαλεία. Αλλά εκεί. Εδώ, εδώ. Αυτά τα δώσανε δώρο με τα μοντεράκια, τα δικά μου. Από πού τα πήρες αυτά. Πού τα πω. Λέει, ρομποτρόνις. Τι ρομποτρόνις. Είχε το shield αυτό. Όχι, αυτό από το Internet Now, παιδιά, έχουν εξαντληθεί παντού. Ούτε η Άνταφρο δεν έχει, η ίδια. Βρήκα το Internet Now, το μοναδικό στην Ελλάδα που είχε τα τελευταία τέσσερα που πήρα για μένα. Ήταν ένα γάδο. Αν πήγες τα μπίροδα μέσα στο παξιμάδι. Τι ρόδες. Όχι, το Blink είναι αυτό που πήρε πάνω από το Arduino και συνδέουν τα μοντέλα πάνω. Το μικρό το τρώει. Όχι, ρόδες είναι. Πού το έχει. Ρέψε το παξιμάδι. Μέσα εδώ οι ρόδες στο παξιμάδι να πει. Λίγο στο χείλη να βιδόν υπάρχει. Α, εντάξει, μια χαρά. Δεν το έβλεπα από εδώ, νομίζω ότι δεν ήταν στον αέρα και πάτα και στον αέρα. Δεν πιστεύω να βρίσκει τώρα. Τα λάθη θα τα βάλαμε ζεστά. Βρίσκει στο τέτοιο, στο ξασί. Κάθε πιο έξω λίγο. Θα βάλουμε κανένα αποστάτη, κανένα ροδέλα στη βίδα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε. Βρίσκει σίγουρα. Απλά αυτό τον αποστάτη, αυτό εδώ. Κοίτασε το λίγο πιο έξω. Ένα τσεκ. Είναι λίγο διαφορετικό το μέσα, αλλά το κόνσεπτ από κάτω είναι το ίδιο. Απλά δεν έχει, ναι, δεν είναι τέτοια την είχα πάρει εγώ από το Practical. Θα πάω ακόμα στη μόλογη στο Practical για 2 ευρώ. Εκεί. Λίγο ακόμα θέλει. Ένα τσικ, γιατί πάει λίγο στραβά. Βάλτε λίγο πιο έξω αν είναι. Λίγο πιο έξω. Θέλετε αλφαδάκι. Έχω και αλφαδάκι. Παχύμετρο έχεις. Θα βάλουμε και ζάρες. Όχι. Τι ρόδες να βάλουμε σωστά γιατί έχει τέτοιο. Είναι καμπουρόδες, έτσι. Δεν μπορείτε να πείτε πάντως. Είναι βγαλμένες από το Περιστέρι. Εκεί, ναι. Καλά είναι. Νομίζω ότι είναι λίγο αυτό. Για βάλτε. Το θέμα είναι που θα γυρίσει το κάνει. Είναι ωριακό γι' αυτό. Γιώργο, δεν βρίσκεις το πλαστικό, βρίσκεις τη βάση. Αυτό σου κάτι κάνει, κάπου βρίσκει. Δεν είναι. Γιατί δεν το βγάζεις, βγάλω πιο πολύ, μην το λυπάσαι. Αλλά είναι αλφάδι τσέπ. Τι είναι εσύ. Έλα εδώ. Είσαι, δεν είναι αυτό που είναι καλό. Έλα, αλφαδάκι. Εντάξει, να, τα έχει φέρει πολύ έξω, κύριε Κωνσταντίνε. Είναι εντάξει. Εδώ τα φέρει έξω. Μια χαρά. Γιατί αυτό του βάζω πολύ βάρος και θέλω να, έχει, να μπορεί να το μοιράσει πιο ομοιόμορφα. Του βάζω τη μεγάλη battery bank. Θέλω μέσα να μου κάνετε όσο πιο πολύ χώρο μπορείτε. Δηλαδή, αν τα κάνετε έτσι, τα βγάζαμε και έξω, ήταν καλά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα μοτέρ γιατί από 9 βολτ και όχι από power bank. Είναι 5 βολτ. Μπορεί να βάλουμε και δεύτερη 9 βολτ και να τα κάνουμε 18, θα δούμε. Έχω και άλλη μία στο γραφείο. Πρέπει να βάλουμε διαρκή τάση μισό. Πρέπει να χωρίσεις και το USB. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, μέσα το USB είναι χταποδάκι, είναι πολύ μικρό και έχει σχέτα καλά. Λοιπόν, μέσα θέλω όσο πιο πολύ χώρο ελεύθερο να μου αφήσετε. Αν μπορείτε να... Ωραία, το current sensor, αν μπορείτε να το βγάλετε απ' έξω, να κάνω και βίδες, να βάλουμε βίδες, να βάλουμε αποστάτες με παξιμάδια και να βιδώσουμε τα current sensor απ' έξω. Έτσι, εδώ. Ναι, ή από κάτω. Από κάτω. Ναι. Και να ανοίξουμε, να ανοίξουμε τρύπες για να περάσουν μέσα τρία τέτοια. Okay. Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι ότι... Εντάξει, δεν πιάνε πολύ χώρο αυτό. Τζάμπερ. Τουλάχιστον. Δεν έχουμε γυροσκόπηση, ξέχασα.
Γιατί δεν το προβάλλουμε. Έχουμε βρει τι κάνει τσέσο, γι' αυτό το αγοράσαμε. Το γυροσκόπιο είπαμε δεν είναι γυροσκόπιο. Δεν είναι ευαίσθητο, δεν είναι ευαίσθητο. Δεν είναι ευαίσθητο. Ναι, γι' αυτό. Ενώ αυτό δεν είναι πολύ ευαίσθητο. Ξενιρόδε, γύρω στον αέρα, θέλει φούσκο μάλλον. Δεν βρίσκει ακόμα. Αν μπορούμε να το σε ύψος να το έχουμε είναι παρόμοιο. Όταν τελειώσετε, ναι. Για τα σόναρ. Αν τα έχει κάνει, θέλω να σε για πώς θα τα δέχεσαι. Δεν βγήκε από κάτω, ναι. Δεν ξέρω, γιατί βιδώνεται να πάμε σας. Άμα να βάλουμε και από κάτω. Δεν έχει βγει η βίδα, έχει βιδώσει θερμά. Όχι. Δηλαδή ανάμεσα τα σκέψω λίγο να πώς θα βάλεις το καπάκι. Δεν είναι το καπάκι. Έτσι το καπάκι θα πει από πάνω από εκεί. Πάνω στο εξωτερικά. Μια λύση να χωρίσουμε τρία breadboard επάνω, να το φέρω υπερβολή. Πρέπει να πάρουμε breadboard που είναι... Έχει με γωνία. Όχι με γωνία, όχι breadboard, πώς το λένε, πλακέτα. Πλακετίτσα, διάτρητη και να το κάνεις εσύ. Δεν παίρνουμε κάτι άλλο, μόνο μια πλακιά. Συνδέει σε αυτό, αλλά εγώ σου λέω ότι έχουμε. Ναι, αυτό δεν πάω να το κόψεις, είναι breadboard. Εγώ μιλάω για πλακέτα. Υπάρχει πλακέτα, δεν μπορώ να το χαλάσεις. Παιδιά μου, ότι έχουμε. Εδώ να σε δω. Θέλει διπλήσει όψος... Με διά θα στο χαλάσουμε, αυτό θα να σου πω. Πάνω στο καπάκι. Γι' αυτό εγώ λέω πλακετίτσα διάρτητη, την κόβεις ακριβώς στο σχήμα που θέλεις εσύ. Κάπου εδώ μου φαίνεται ότι λυγίζει λίγο. Δεν μπορούμε τώρα, ό,τι με αυτά που έχουμε. Αν μπορείτε κάτι να πάνω στο καπάκι με διπλές όψεις δεν παίρνει αυτό. Ποια, τα σόνα. Τα σόνα δεν έχουν τα ποδάρια, πρέπει να ανοίξουμε τρύπες. Πρέπει να ανοίξουμε τρύπες. Γραφή. Έλα από εδώ γιατί συμπορτήσα στο αυτό δεν βλέπουν οι μόνοι. Και αυτό με τη σειρά του θα πάει και εδώ με αποστάτη. Άρα θέλουμε και άλλους αποστάτες. Και δίνουμε χώρο μετά. Δημήτρη, άλλους αποστάτες έχεις, γιατί αυτοί δεν φτάνουν. Θα σας δώσω. Δεν είναι άλλη σκέψη, δηλαδή άμα το κάνει τη σένσορ, έχει αυτό. Πρώτα αυτή είναι συνεχώς που κάνει τη σένσορ το... Θέλω το ίδιο να τα κάνει και να τα λέει. Πόσο δύσκολο είναι. Όχι, δεν θα το κάνει ο Raspberry στο να σκέφτεται τι... Ναι, αλλά το κατάτα το κάνει τη σένσορ, δεν πήγες στο Raspberry. Θα πηγαίνω στο αυτοίδηση, αλλά πρέπει να συνδυάσεις παράλληλα με το εμπόδιο. Οπότε τώρα... Αυτό θα στερεάνεται πάνω στο πλήρω. Για την κάρτα, μια σχεσμένη, την περνάς απ' έξω. Όχι. Γιατί εδώ μπαίνουν οι βίδες, έχει καναλάκια και σβίδες. Έπρεπε να βάλει το άλλο καλώδιο, δεν έχει φερείτη. Φερείτης πέραν χώρο. Έπρεπε να πάρεις το άλλο καλώδιο, δεν έχει φερείτη. Δεν μ' άκουσα. Τώρα εδώ πέρα. Θα βγει απ' έξω, δεν είναι μεγάλη τρύπα, θα παίρνει καθόλου. Ναι, πόσο. Αλλά δεν είναι η μούρη. Λοιπόν, για δείξε μου. Από εδώ. Εκεί. Ωραία. Πάρε τα χέρια. Κάτω μου. Να φέρουμε το καλώδιο και το... Και το Raspberry, αν το βάλαμε στο σωστό ύψος. Για κάτσε λίγο να το πάω. Να βάλουμε από πίσω λίγο να το δούμε. Μπορεί να θέλει λίγο προς τα πάνω, προς τα κάτω. Να δούμε πού ακριβώς θέλει. Θέλει μεγάλο το. Καλώδιο, αν μπορείς. Έτσι. Στο καλώδιο. Έχει να πάω σταθερό, ε. Έχει.
στα κάτω. Στα δω. Ναι, ναι. Επειδή παίρνεις που μένει το κεφάλι σου πάνω, παίρνουν όλα. Έλα κάτι από μας. Αφού τα ράπια του. Εδώ δεν είναι ακόμα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και τέτοιο. Επειδή οι τροφοδοσίες είναι κοινές, η τροφοδοσία είναι κοινή, το σύμπλην. Μπορεί να χρειαστεί να τα κόψουμε, να τα γεφυρώσουμε μεταξύ. Εδώ απ' έξω, από μέσα θα τα κόψουμε. Αυτό από μέσα, για να δούμε πού θα κοπούνε, πόσο μήκος θα πιέσει το καθένα. Να βάλω ένα εδώ, κάπου, δεν θα το σφίξω. Για να βγάλω τούτο εδώ, το οποίο είναι της πλάκας. Καπάκι. Αυτό θέλω. Ναι, ένα πάνω, ένα κάτω. Απλά πρέπει να βάλουμε πρώτα. Δεν έχω τη θερμοπόληση. Έχεις εσύ θερμοσιλικόνη. Δεν ξέρω. Ας μείνει αυτό την επόμενη φορά, ρε παιδί. Ή το κάνουμε με διπλή όψη. Αν έχεις ένα από τα δύο, ίσως να τα βάλουμε προσωρινά και θα φέρνω εγώ τη θερμοσιλικόνη την άλλη φορά. Ή ταινία, μπορούμε να κάνουμε έτσι αυτό το πράγμα με την ταινία που πάνε τώρα τα καλώδια. Α, ναι, 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 ναι. Και να το. Ωραία. Βάλτε μούτα τα τέσσερα σε κάθε σόναρ. Και... απλώς πρέπει να κάνουμε και τις γεφυρώσεις από μέσα για την τροφοδοσία. Να κόβουμε και να γεφυρώνουμε από μέσα. Φέρτε εδώ πέρα. Φέρτε όπως είναι εδώ πέρα. Αν θα τα παρακολουθήσω, όπου τα βάζουμε εμείς. Έτσι και δεν θα είναι, είναι προσωρινή η τοποθέτηση τώρα. Γιατί δεν θα τα βάλουμε αναγωνίες. Πώς θα τα βάζουμε. Τα μπλε, ας τα χρησιμοποιήσουμε η τροφοδοσία, όλα τα μπλε. Πόσα μπλε. Θες 3 συν, 3 πλην. Βάλε κοινά χρώμα. Ναι, βάλε κόκκινο. Άμα θες πάρε και από εκεί να ανταλλάξουμε. Να ανταλλάξουμε με το χρώμα. Σιγά, γι' αυτό τα έχουμε. Φέρε ένα κόκκινο. Ένα κόκκινο και ένα μαύρο. Ένα κόκκινο φέρε μου. Μαύρο είναι 3. Δεν το έχω σφίξει αυτό, πρόσχη. Βγάλ' το, τράβα το. Το θες. Ναι, πάρε αυτό. Φέρε. Κοκκινό. Φέρε ένα κοκκινό. Φέρε ένα κοκκινό και βλέπουμε. Θα πρέπει να χαλάσουμε όλα τα ίδια. Τώρα αυτό εδώ πέρα πώς είναι. Αν είναι να τα τοποθετήσετε μια και καλή. Να τελειώνουμε. Άστα αυτό. Τα κάνει ξέσου είναι οι αισθητήρες που θα πρέπει να συνεχθούν με το τέτοιο. Πότε θες κολλητήρι τώρα. Α, όχι να πάσω το κολλητήρι. Ναι, πάνω κάτω. Τις συλλάχνεις πώς θα το πω. Σε παιδιά, μην δουλεύετε σε δύο σημεία. Ένα σημείο. Το κάνει ξέσου, το κάνει ξέσου, το χρειάζεται τώρα σε. Όχι, αλλά να τελειώνουμε μια και καλή. Να μπει πάνω. Ευκαιρία είναι, ρε παιδί μου, τώρα να τελειώνουμε. Αντί να πειράζουμε τα δικά μας. Ναι, απλώς να. Πώς να τα βάλουμε, εγώ να τα αφήσουμε στον αέρα, να μην τα δώσουμε καν αυτά πάνω. Εντάξει, αυτό δεν έχει το κάνουμε, έτσι.
Ας τα βάλει αυτά επάνω, χωρίς να είναι... Ας έρθουμε στον παρόν και να φτιάξουμε σειρά. Χωρίς να κάνω σένσορ. Ωραία, μέχρι να τελειώσουμε τα σόνα. Ωραία, πάρετε αυτό εδώ, κατευθείαν να παίξει με τα μοτέρ τα... Τι σειρατίστε εγώ να φτιάξω. Ε, να ξεκινήσουμε λίγο τα δύο εδώ. Να κολλήσουμε. Γύρισε από τον πατομοτέρ, να δείστε αν γυρίζουν... Καλά, να σε τι είναι η NFT, εξαφανίζεται. Κέντρο. Βλέπω, είναι κέντρο. Δεν βλέπω. Βάλτε λίγο πιο μπροστά. Μια χαρά. Κάτσε, θα το κολλήσουμε μετά με τέτοιο. Θα το πάρω εγώ και θα το κάνω τώρα. Κάτσε, περίμενε. Αυτό φτάνει για τα δύο. Είδα και τα... Και τα ρέτω με τη βίδα. Είδα και τα δικά σου. Το Arduino, το Raspberry. Το σενσοράκι. Μπορείς να το βάλεις πιο πίσω για να μπορεί να βάλεις κατσαβίδια διάμεσα. Δεν πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι γωνία είναι. 45 μίλες υποτίθεται, τώρα το κάνουμε με το μάτι. Παιδιά, εγώ δεν έχω γωνία μου, τώρα θα το κάνουμε με μυρογνωμόνιο στην καλύτερη του περιπτώσεων. Το ίδιο πράγμα. Και πάλι τώρα... Κάνε την το γωνιόμετρο. Φαντάζεσαι ένα ψαλίδι είναι που ανοίγει, το βάζεις ακριβώς στους μύρους τέσσερις, ακουμπάς τη μία και βλέπεις η άλλη που είναι και τώρα με μια γραμμή. Εντάξει, είναι και πολύ μικρός ο χώρος εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή πάρα δουλειά. Με το μυρογνώ, βάλε το αυτό που είπες σήμερα, μυρογνώμονη κανονικά. Τράβα δύο γραμμές και κόλλα. Τέλεια, τέλεια, μ' αρέσει να τερματίσουμε τα καλώδια με τα τέτοια. Τα αέρα. Περίμενα να... Πέτα λίγο πιο πίσω, να είναι στις γωνίες του πλακέτας. Που το φέρεις να κάνουν τη γωνία οι δύο πλακέτες μεταξύ τους. Πάμε βάσει με αυτό. Έχει μείνει μοναδική κοπέλα. Λόγω πίσω, έχουμε και άλλη μια απομακρυσμένη. Τι γελό πίσω, λόγω πίσω. Λοιπόν, δεν θέλουμε να χτυπάει πάνω στο σασί. Εγώ να το να τα τερματίσουμε. Φέρ το κουμπί, το κοφτάκι. Τράβα. Πώς θα το... Φέρ το κοφτάκι, το κοφτάκι. Αυτό θα αναγκαστεί να βγάζει να κολλήσεις. Ποιο? Καλά είναι. Όχι, αυτό δεν θα το βάλω ακόμα. Μετά θα το βάλω, αφού τα κολλήσω. Ωραία είμαστε. Πού είναι ο Σοναράκος? Γεια, δες το. Πώς φαίνεται? Τώρα πιο καλό δεν είναι πιο, τα μπερδέψαμε λίγο, πολύ μέτρο έχουμε, θα τα βρούμε. αυτά που είναι πιο μακριά είναι από το κέντρο, εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρουμε τα μαύρα και τα κόκκινα τι είναι, τουλάχιστον. Κοίτα, το μαύρο, αυτά τα κάνουμε. Τόκο, ας πούμε, κατάλαβε, αυτό είναι ένα στάικο. Κοίτα, το τέτοιο έχει το... Όταν κάνει πιο μπροστά, θα πηγαίνει ανάποδα. Τώρα είναι πίσω. Τώρα είναι πίσω. Ναι, οπότε καταλαβαίνεις και αυτό καλό. Ωραία, βάλε και το αριστερό. Τώρα θα πάμε μόνο το αριστερό όλο. Βάλε. Ποιο? Το νούμερο. Δεν φαίνεται, ήχο κάνει. Ήχο κάνει για το βραχυκύκλωμα. Φαίνεται το 0 εδώ, ας φαίνεται εδώ. Πάμε, μπλε. Ένα από τα δύο μπλε κοντά. Περίμενε να ξαπιάσω, ξαπιάζεται. Πέρα μου λίγο ταινία. Πού πήραν τα κομματάκια, να ξέρω. Πού πήραν τα κομματάκια, τα πήρε ο... Τα πήρε ο Δημήτρης. Να το κόψουμε. Κάνω πολύ απάνω. Θα πάρθω με το τσίπι, δεμένα, γι' αυτό. Εντάξει. Δεν θέλω το ξηράφι, θέλω ένα λίγο πιο καλό πίτο τσίμιδο για να κρατά το σύνδεμα. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει, έτσι καλά είναι. Αυτό το κόβουμε, έτσι. Θα το κόψω. Άστο. Κέντωσε. Πόσο θα χρειαστώ για να το τυλίξω. Ας το κρατάω. Πού περίμενα. Τι. Ναι. Με τα σημάδια δεν μας νοιάζουν εδώ. Όχι, δεν μας νοιάζουν τα σημάδια. Κόφτω. Ας το κάνουμε έτσι. Κάντε με την παλιά μέσα. Έτσι χάνεις σύρματα.
Αυτό. Ναι. Με αυτό, με αυτό χάνω πιο πολλά. Όχι με αυτό. Με αυτό και το κάνεις με ένα κλακ και το κάνεις. Εγώ έτσι το έχω. Για τα τόσο λεπτά καλώδιακια. Το κάνω, το προτιμώ. Όπως μπορεί να το. Έχω μάθει με αυτό. Λόγω ηλεκτρολογικών καταστάσεων. Σωστό. Αυτό είναι πιο χάρη. Είναι ένα άλλο που το τραβάει έξω. Α, έχω τέτοιο ρε. Έχω. Κάτσε πάνω το φέρω για τα επόμενα. Δεν χρειάζεται, εντάξει. Καλό πάσα, παιδιά. Καλό πάσα, παιδιά, μια στα γρήγορα σας πω ότι θα βάλω... Δεν περνάς. Το λέμε λίγο. Πώς θα πιάσω, θα βάλω. Δεν το έχω κόψει. Θα βάλω ταινία λίγο έτσι. Θα σας στείλουμε mail. Περνάει έτσι. Δεν είναι κομμένο αυτό, ρε. Για απομακρυσμένο πρόεδρο σε Ράσπερ. Ναι, μια χαρά. Ωραία, να κόψω. Να τα μπλέξω και να το περάσω. Γιατί δύο ένα τέτοιο τώρα. Για τα μωρά. Α, ναι. Άστο μωρά, δεν πειράζει να μαγκώσει. Δεν θα περάσει το θερμοστολόγιο. Περνάει ρε, περνάει από το πιο χοντρό αυτό. Καλύτερα να μαγκώσει ή να είναι χοντρούλι. Άξω όπως θες. Μαγκώνα, άμα λιώσω. Δεν είναι το πιο λεπτό που υπάρχει το θερμοσυτελόμενο. Δεν είναι μικραίνει πάρα πολύ, δεν είναι τρομερό. Μισή ακόμη, όλα γίνεται. Λοιπόν, εγώ τα βγάζω αυτά γιατί δεν θα βάλουμε το συγκεκριμένο. Αυτό είναι για τα σόναρ. Θα βάλουμε το άλλο που φτιάχνει τα παιδιά εκείνο το μοτέλ. Εκείνο το αντίο. Θα πάει λίγο πολύ. Μισό να βάλουμε ένα χαρτάκι. Εδώ τα κάνουμε και να σου πω στελειώ, να σου αδειάσω λίγο την μπαταρία του μικροφόνου, γιατί άλλη έμεινε. Πριν πώς πέρα. Λοιπόν, απλά ξέρετε τι θέλω. Επειδή το λόγο δεν κάνετε έτσι, θα χρησιμοποιήσω αυτό το ακριβό. Θέλω να πάω και πάνω στο 12. Εδώ, ένα ταερά με ένα μότο. Πέτρο να τρά. Έτσι. Είναι κατατρικό τώρα αυτό εδώ, έχεις ελεβάσει όλο το πράγμα και μπορείς να φτιάξεις τον πρώτο στάδιο. Αυτό δεν είναι το πρώτο στάδιο. Τσαπεράκι δεν βάζουμε να έχουμε την μπαταρία. Άμα δεν έχεις πάλι. Και μετά πώς σταματάει πάλι με το ρεκ. Zoom out. Λέγε αυτό που λέγεις. Σε ποιον ρεκ. Αυτά το από πού περνάει και τα λοιπά τα βελάκια και τέτοια. Αυτό πάει σε iPlay. Όχι, να το γράφει η κάμερα. Αυτό δεν έχει ήχο. Έχει ήχο η κάμερα. Αυτό είπαμε δεν θα γράψει με ήχο. Έχει ήχο ρε. Άμα γράψει τι ήχο έχει. Θα το δείσω μετά, θα τα κόψω τα δικά σου αυτά που λέει, θα ξέρει πού το λες. Άρα δεν έχει ήχο, ε. Δεν πάει να χεστείς, λέω εγώ. Στέλιο. Περίμενε, πρέπει να βάλεις το ίδιο, ε. Περίμενε. Έκλεισα τα μικρόφωνα. Πάει σε αυτό. Πού πάει εδώ, γιατί βλέπω πέντε. Κάτσε, περίμενε. Αυτό πάει εδώ. Εδώ, εδώ το... Στο πέντε. Ναι. Εδώ δεν ήταν το κόκκινο το ένα. Ναι. Δεν ξέρω. Σιρ πλήρ, σιρ πλήρ. Και στην πέση γύρω σιρ, παιδιά. Γύρω δεν έχουμε, εντάξει. Εντάξει. Έλα. Αυτό το κατσαβιδάκι δεν ξέρω αυτό. Αλλά το άλλο που είχες φέρει δεν πιάνει καλά. Ναι, το άλλο λίγο χοντρούλι. Είσαι εντάξει. Ωραία, βάλω και το άλλο στο τέταρτο. Τώρα αυτό που να κάνουμε να πάρουμε από εδώ εξώδεις πάλι. Με αρσενικοθήλικα. Τρία αρσενικοθήλικα και τρία έξι. Πάλι θα ορίσουν τρία χρώματα τώρα εδώ, αν μπορείς. Αν μπορείς. Μόνο σήμα δεν είναι εδώ. Όχι τροφοθέλη και τροφοδοσία αυτό τώρα. Τα οποία θα τα πάρουμε πάνω στο απλήρες. Μαύρο κόκκινο. Ναι, θέλουμε δύο. Μαύρο κόκκινο για συν πλην. Συν. Μαύρο κόκκινο, συμπλήν και ένα σήμα. Σήματα θα είναι αυτά τα δύο. Σήματα θα είναι τα δύο. Ένα θα είναι σήμα. Για το... Α, δεν έχουμε άλλο μαύρο κόκκινο. Μα, αυτά εδώ θα είναι μαύρο κόκκινο και τα σήματα, τα δύο σήματα. Εντάξει. Μας τελείωσαν τα... Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εδώ λέει...
ground, μια σφαίρα, ground, μαύρο, δεν πειράζει, θα βάζω το σύν αυτό, εδώ είναι 5 βόλτ. Φέρε ένα ground και φέρε μου και ένα data. Data είπαμε τα κίτρια. Όμως δεν έχουμε και άλλο χρώμα ρε γάμο το να το κάνουμε. Τέλειο, τα φάγαμε όλα. Τα φάγαμε όλα, δεν πειράζει, για να μην τα μπερδέψουμε. Πάνω αυτό. Να ακολουθεί όμως εδώ. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Θα το βγάλουμε το μοτοσύλλο και θα το κάνουμε. Αυτό, άμα είναι, να μην χαλάσουμε αυτό που είναι σε θηλυκό, να χαλάσουμε ένα που είναι θηλυκό θηλυκό. Άμα το κολλήσουμε απλά θέλουμε πάνω να παίξει τώρα. Τι θηλυκό θηλυκό. Όχι, επειδή δεν έχουμε πολλά τέτοια σε θηλυκό θηλυκό, να χαλάσουμε ένα θηλυκό θηλυκό. Δεν πειράζει. Άμα το κόψουμε για να το κολλήσουμε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, το λέω και σε σένα. Ground θα είναι το σκούρο, το μπλε. Και το πράσινο θα είναι το ρεύμα. Βάλε και ένα κίτρινο για data. Ούτως ή άλλως σε κίτρινο. Αυτά πάνε σε analog, έτσι, να ξέρεις. Analog είναι αυτά εδώ. Okay. Απλά εδώ προσοχή. Έχει 0-1. Μπορούμε να τα γεφυρώσουμε, άμα είναι σύμπλου. 0-1-2-3-4-5 του analog. Τα έχει εδώ στο πλάι. Εντάξει. Οπότε τα βάζουμε έτσι, ξέρω. Έτσι θα τα βάλουμε, θα τα κολλήσουμε. Σε πρώτη φάση έτσι και μετά τα κολλάω εγώ. Καλά, ή τα παιδιά γιατί είναι πιο αριστοτέχνη. Και μπορούμε να γεφυρώσουμε τις τροφοδοσίες και να βγαίνει μόνο ένα τέτοιο. Μόνο ένα. Ωραία, θα το κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να τα τοποθετήσουμε μέσα για τα γεφυρώσουμε. Να τα τοποθετήσουμε μία. Τι είναι να τοποθετήσουμε. Να το δούμε που θα πάει χωροταξικά για να τα κόψουμε ανάλογα και αυτά να τα βιδώσουμε με αποστάσεις. Να μην είναι έτσι στον αέρα. Τώρα για τις δοκιμές δεν μας πειράζει. Όχι, για τις δοκιμές δεν μας πειράζει, αλλά τουλάχιστον για τα μήκη. Εντάξει, να τα. Ωραία. Περίμενε. Εδώ κάπως πρέπει να τα. Πρέπει να βάλεις δύο τροφοδοσίες τώρα, θα βρεις δύο τροφοδοσίες. Να κάνω αυτό. Πάρα και τη δεύτερη. Δεν και ένα. Το μηδέν είναι στο αριστερό όπως το βλέπω εγώ. Το ένα στο δεξί. Θες δύο βολτ. Πέντε, πέντε βολτ. Α, θες δύο πέντε βολτ τώρα εκεί. Έχεις δύο πέντε βολτ. Φέρω μ' άλλο ένα. Το 5 βολτ από την άλλη. Αυτό είναι. Το 5 βολτ είναι το πράσινάκι. Έχεις δύο 5 βολτ εκεί. Γιατί το κάνεις έτσι. Για να δεις ότι θα παίξει. Τι θα το δοκιμάσουμε. Τώρα αυτό θα βγαίνει συνέχεια. Εκτός αν τα κολλήσουμε. Παιδιά, αλλά δεν ξέρω σε τι analog παίζει αυτό. Πρέπει να δούμε το manual. Μπορείς κάποια είναι δοσμευμένα. Ναι, πρέπει να δούμε το manual. Μισό λεπτάκι. Και στο ground. Ground είναι φύγεις, το δίπλωμα αυτό. Πού έχει φύγει. Εδώ. Πρέπει να κάνεις ένα. Βάλεις τον κόλλο το από πίσω. Έχει δύο ground αυτό εκεί πέρα. Έχει δύο, ναι. Δεν ξέρω, έχει δύο, αλλά. Έχει δύο, έχει. Αλλά εντάξει. Οπ, τώρα αυτά βγαίνουν για πλάκα, έτσι. Αυτό. Ωραία. Το κρατάμε. Εδώ πρέπει να μετρήσουμε όταν μετριβεί το ρεύμα. Βασικά να δούμε πόσο είναι το ρεύμα όταν είναι στον αέρα. Και να πούμε ότι όταν είναι εκεί, το ρεύμα είναι από εδώ, εκεί πικ. Και πάνε είναι πικ, οπότε είναι στο. Και οτιδήποτε άλλο. Και πάνε σταματημένο ρεύμα, είδε. Έτσι. Πρέπει να διαβάσει τη συνεφώς, τώρα πάλι να διαβάσει μια ρουτίνα, να διαβάσει τα νέα. Τώρα κάνει κομπάνι και ότι άλλο δεν υπήρχε. Ναι, πού είναι το μοτοσύκλι. Ελάτε λίγο να σας δείξω. Άμα θέλεις να συνδέσεις ποδαράκια και να βάλεις άλλο ένα μοτοσύκλι από πάνω, έχει αυτή εδώ την ιστορία που τα τζαμπερώνεις με λίγο καλάι και δίνεις διευθυνσιοδοτής την κάθε πλακέτα ανάλογα με το τζαμπέρωμα. Δίνεις μια φυσική διεύθυνση. Όχι, πάνω από το σπίτι. Αλλά ψάχνω να βρω λίγο πώς το δουλεύει αυτό εδώ πέρα. Σε κάποιο μοντέλο, γιατί δεν είναι αυτό. Δεν χρειάζεται τίποτα. Απλά παίρνεις την έξοδο και διαβάζεις. Βάλε ένα serial port να διαβάζεις την.